Έχει πάρει σαφή γραμμή, σαφή θέση το κόμμα. Πού θα υποστηρίξει και ποιον. Νομίζω το είχε ανακοινωθεί. Εγώ δεν την έχω ξεκάθαρη. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αρχηγέ, να την ξεκαθαρίσω. Θα υποστηρίξει κάποιον. Ποια θα είναι, τι θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλία σε έχετε πει. Μισό λεπτάκι. Ναι, στη Θεσσαλία έχουμε πει και τον. Με τον κύριο Κουρέτα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πει τον κύριο Αγγελούδη. Τον κύριο Αγγελούδη. Α, στηρίζετε τον κύριο Αγγελούδη. Πέστε το και στους Θεσσαλονικείς να πάνε να ψηφίσουν να τελειώνουν με το ΖΕΡΒΑ. Να ψηφίσουν το ΖΕΡΒΑ. Εντάξτε, δεν το ξέραμε αυτό. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι στηρίζουμε τον κύριο Αγγελούδη. Ωραία. Στην Αθήνα βέβαια έχει πει και ο... τον κύριο Δούκα. Τον κύριο Δούκα. Και από εκεί μετά νομίζω σε κάθε περιφέρεια που μπορούμε να βοηθήσουμε τον, αυτόν που είναι και πιο... Οπότε θα στηρίξετε. Τον Αντάρτη. Και θα στηρίξετε. Θα στηρίξουμε. Θα στηρίξετε τους Αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Όπου χρειάζεται. Δηλαδή ο κύριος Μουτζούρης στην μία περίπτωση, ο κύριος Αμανατίδης στην άλλη περίπτωση, στο Ιόνιο τον αντίπαλο της κυρίας Κράτσα, αυτή είναι η γραμμή για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία εννοείται τους Αντάρτες. Εγώ έχω μείνει άναυδη. Μισό λεπτάκι. Αφήστε τον αρχηγό να απαντήσει. Αυτό το να βαπτίζουμε τους αντάρτες Νέα Δημοκρατία για να πέφτει η τελευταία πινελιά του χρώματος, ας πούμε, στην περιοχή, είναι λιγάκι περίεργο.